Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τα τελευταία κομμάτια των οδικών αξώνων της χώρας μας ολοκληρώνονται και παραδίνονται έως τα τέλη Αυγούστου. Μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, η Ελένη Πότα. Καλησπέρα, Τέτα. Μπορεί το μεγαλύτερο μέρος των οδικών αξώνων να έχει παραδοθεί πριν από το Πάσχα, που όλοι θυμόμαστε. Υπάρχουν όμως και κάποια τμήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη κατασκευή τους και πρέπει να παραδοθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου, όπως προβλέπουν και οι συμβατικές υποχρεώσεις των κατασκευαστικών εταιριών. Πρόκειται για μικρά τμήματα δρόμων, κάποιους κόμβους και κάποιους παράδρομους, οι οποίοι θα πρέπει να παραδοθούν, όπως είπαμε, 31 Αυγούστου. Έτσι, σε λιγότερο από 60 μέρες θα δοθούν στην κυκλοφορία στο σύνολό τους πλέον. Οι οδικοί άξονες, η Ιόνια Οδός, που είναι το κομμάτι από Αντίριο Ιωάννινα, ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, που είναι το κομμάτι Ξινιάδα Τρίκαλα, και η Ολυμπία Οδός, που είναι το κομμάτι Λευσίνα Κόρινθος Πάτρα. Υπάρχουν και δύο αυτοκινητόδρομοι επιπλέον, που είναι ο Αιγαίο, το Μαλλιακός Κλειδί, και ο Μωρέας, που είναι ο Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτο, οι οποίοι ήδη έχουν παραδοθεί στο σύνολό τους, οπότε σε αυτούς δεν περιμένουμε κάτι. Τώρα, στην Ολυμπία Οδό, για παράδειγμα, έχουμε 5 εκκρεμότητες, 5 τμήματα που πρέπει να γίνουν και αυτά αναμένεται, ήδη έχει προχωρήσει η κατασκευή τους και μέχρι 31 Αυγούστου θα είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος και θα παραδοθεί στο σύνολό του. Στην Ιόνια Οδό έχουμε 2 εκκρεμότητες, είναι 41 χιλιόμετρα που πρέπει να παραδοθούν και ήδη κατασκευάζονται. Τι σημαίνει τώρα αυτό όμως για το χρήστη? Πλέον από τις 2 ώρες που διαρκεί τώρα το ταξίδι, το κομμάτι, με το που θα γίνουν και αυτά τα δύο κομμάτια, θα πάμε στη 1,5 ώρα. Οπότε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση για τους χρήστες. Τελευταίο έχουμε τον αυτοκινητόδρομο την Κεντρική Οδό. Εκεί είναι ένας δρόμος ο οποίος είχε πολλά προβλήματα. Δεν έχει παραδοθεί κάποιο τμήμα μέχρι τώρα. Είχε πολλά προβλήματα με τις απαλωτριώσεις. Στο σύνολό του θα παραδοθεί και αυτό, όλοι πιστεύουμε, μέχρι 31 Αυγούστου. Οπότε πλέον η χώρα αποκτά ένα πλήρες οδικό δίκτυο.